η κυρία Ελένη Μαλτέζου, λοιμοξιολόγος, μέλος της Επιτροπής του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Καλημέρα, κυρία Μαλτέζου. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Θα πρέπει να ανησυχούμε, τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα, γίνονται επικίνδυνα, τι? Πρόκειται για μια επιδημία από ένα νέο στέλεχος, από ένα νέο κοροναϊό, η οποία εμφανίστηκε στην Κίνα. Τα κρούσματα αυξάνονται. Όμως ο κίνδυνος να έχουμε ένα περιστατικό στη χώρα μας και στην Ευρώπη εισαγόμενο είναι χαμηλός, βέβαια δεν είναι ανύπαρκτος, έτσι. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε σε επαγρύπνηση, έχουμε ετοιμαστεί τόσο σε επίπεδο αεροδρομίων, έχουν ενημερωθεί και οι ταξιδιώτες οι οποίοι φεύγουν προς την Κίνα με οδηγίες που έχει βγάλει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας εδώ και περίπου 10 μέρες, αλλά και όσοι έρχονται μέσω πτήσεων από την Κίνα, έχουν ενημερωθεί τα νοσοκομεία. Γενικότερα η χώρα είναι σε μια ετοιμότητα για τη μικρή έστω πιθανότητα να έχουμε τώρα, ένα κορμό από την περιοχή. Μια απλή σκέψη: έρχεται κάποιος ταξιδιώτης από την Κίνα, κατεβαίνει από το αεροπλάνο, περνάει από τους ελέγχους, έχει νοσήσει και μετά από μια-δυο μέρες νοσεί. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Έτσι αυτό δεν είναι? Οποίο, θέλω να πω ότι ό,τι και να κάνουμε, όσα μέτρα και αν πάρουμε, δεν μπορούμε να περιορίσουμε την μετάδοση του ιού. Αυτό θέλω να πω, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, εμείς κάνουμε τα βήματα δυνατά όσο γίνεται να ενημερωθεί ο κόσμος. Σε περίπτωση που έχουμε ένα τέτοιο περιστατικό, ο ταξιδιώτης έχει ενημερωθεί ότι και έχει επισκεφθεί τη συγκεκριμένη αυτή περιοχή. Θα πρέπει να απευθυνθεί στον γιατρό του αναφέροντος αυτό το επιδημιολογικό δεδομένο. Και εκείνος θα ενημερώσει τον ΕΟΔΗ, θα τον διαχειριστούμε ανάλογα. Βέβαια να επισημάνω ότι η λίμωξη αυτή έχει περιορισμένη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Έτσι. Το οποίο και όταν εννοείται περιορισμένη, γιατί τώρα μας ακούνε πολλοί ακροτές, δηλαδή ποια είναι η μεγαλύτερη αιτία μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο? Κοιτάξτε, το φτέρνισμα, η πολυστενή επαφή, πώς είναι η πιο εύκολη μετάδοση του? Δεν μπορεί κανείς να πει κάτι, γιατί είναι κάτι το τελείως καινούριο, είναι μια ιστορία των τελευταίων 20 ημερών, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς μεταδίδεται, και το περιορισμένη μετάδοση είναι υπό όρους, γιατί ενδεχομένως ούτε αυτό το ξέρουμε, αν είναι περιορισμένη στην πορεία μπορεί να είναι εκτεταμένη. Δείχνει να είναι περιορισμένη, γιατί στην αντίθετη περίπτωση είχαμε πολύ περισσότερα κρούσματα. Πάντοτε μιλώντας εμπειρικά με τα δεδομένα που έχουμε, αυτή τη στιγμή. Δεν είναι όμως, δεν έχει την εικόνα της γρίπης που μεταδίδεται εύκολα και γι' αυτό έχουμε τόσο λίγα κρούσματα. Αυτό είναι το θετικό πρόβλημα. Και το άλλο θετικό είναι ότι έχει και χαμηλή σχετικά θνητότητα. Να πούμε επίσης ότι όσοι έχουν κάνει εμβόλιο της γρίπης δεν έχει καμία σημασία. Δεν τους προστατεύει. Όχι. Και όχι, ότι κυρίως όμως από τη γρίπη, η οποία καλά, και αυτή, αυτό προφανές το έχουμε πει. Και κυρίως χτυπά το αναπνευστικό, σωστά, ο συγκεκριμένος ιός. Βεβαίως, είναι ένα νόσημο κοροναϊός, ο οποίος εκδηλώνεται με τον πυρετό, βήχα, αναπνευστική δυσχέρεια, εικόνα πνευμονίας κάνει. Ερώτηση αφελής. Όσοι έχουν κάνει εμβόλιο πνευμονιόκοκου είναι κατά τη πιο προστατευμένη ή ούτε και αυτό έχει σημασία? Δεν έχει. Το εμβόλιο του πνευμονιακού καλύπτει για πνευμονιόκοκο. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει μια εικόνα σε επίπεδο αντιβιωτικών ή αντιοικών φαρμάκων, αν θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτός ο ιός σε περίπτωση που έχουμε και εδώ κρούσματα στην Ελλάδα? Ναι. Τα αντιβιωτικά δεν καλύπτουν, δεν καλύπτουν. Με την έννοια ότι είναι ιός. Άρα αντιοικά φάρμακα. Ναι. Για αντιοικά δεν υπάρχει κάτι χέρια μας. Θα χορηγηθούν κάποια φάρμακα σε περίπτωση που υπάρχει κάποια ειδική ένδειξη, ο ασθενής είναι πάρα πολύ. Τώρα, αν αυτή η επιδημία έχει διάρκεια χρόνου, θα υπάρξει κάποια, έτσι, πώς να το πω, τελική εικόνα πώς θα μπορεί να αντιμετωπιστεί ιατρικά, μια και σωστά λέτε ότι είναι πολύ φρέσκο πράγμα, 20-25 ημερών. Ή ακόμα έτσι θα πάμε στα τυφλά χορηγώντας κάποια φάρμακα χωρίς να έχουμε την απάντηση στο τι μπορεί να τον εξοντώσει? Ναι, ο ιός μόλις τώρα μπορεί να ανιχνευτεί με διάγνωση. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν εργαστήρια τα οποία δουλεύουν για να παράγουν κάποια, να δοκιμάσουν τα ίδια αντιοικά που έχουμε στα χέρια μας για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Δεν θα μείνουμε έτσι, εννοείται. Αυτό λέω. Έτσι, όλη η ανθρωπότητα. Θα μας πάρει πολύ καιρό. Χρειάζεται πολύ καιρός.
Χρειάζεται, βεβαίως χρειάζεται. Αλλά όσο αυξάνονται τα κρούσματα, αυξάνεται και η εικόνα που έχουμε. Μάλιστα. Θα έχουμε άλλη εικόνα, αν μεταδίδεται, πόσο μεταδίδεται, τη μητότητα, τη σημασία. Mm-hmm. Όλα αυτά. Τώρα μάλιστα. Είναι περιορισμένη η εικόνα που έχουμε. Η εικόνα του πάζλ έχουμε λίγα κομμάτια. Μάλιστα. Και έτσι. Για να δούμε πώς συνδέονται πάρα πολλά πράγματα μεταξύ τους πια σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλανήτη, διάβαζα χθες ότι με την είδηση αυτή ήδη ανεβοκατεβαίνουν μετοχές διαφόρων εταιριών, ανεβαίνουν μετοχές φαρμακευτικών εταιριών, ανεβαίνουν μετοχές εταιριών που παράγουν μάσκες για το πρόσωπο και αντιστοίχως πέφτουν μετοχές αεροπορικών εταιριών ή οτιδήποτε άλλο που σχετίζονται με τις πιθανές επιδράσεις που μπορεί να έχει η επέκταση αυτού του ιού. Τα αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης, η εύκολη διασπορά των παθογόνων από χώρα σε χώρα, έτσι. Αυτό που ζούμε τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Μάλιστα. Άρα πρέπει να είμαστε σε αναμονή, με ψυχραιμία. Βεβαίως. Να παίρνουμε όλα τα μέτρα ασφαλείας. Σε γρήγορση. Mm-hmm. Οι ταξιδιώτες προς αυτές τις χώρες πρέπει να πλένουν τα χέρια τους, να χρησιμοποιούν αλκοολούχο, να αποφεύγουν άτομα τα οποία βήγουν και όταν αρρωστήσουν, όταν επιστρέψουν και έχουν αρρωστήσει, να το πούν στο γιατρό τους. Μάλιστα. Και συμπτωματικά μέχρι στιγμής για να δούμε πώς θα είναι και οι έρευνες που κάνουν οι επιστήμονες. Όσα περισσότερα γνωρίζουμε για τον ιό, τόσο πιο γρήγορα ενδεχομένως θα έχουμε και τις θεραπείες αντιμετώπισης του. Πρέπει να πείσω. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαρτέζου. Να είστε καλά. Καλημέρα.